Το ερώτημα που θέλω να κάνω στην κυρία Μπαλού είναι το εξής. Έχει να κάνει με τη διαχείριση των, αφού είστε στην περιφέρεια, το έχετε παρακολουθήσει, με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Πώς κατάντησε έτσι, ειδικά η Κέρκυρα, να μην έχει ένα χώρο ή να μην έχει διαχείριση, εννοώ σε επίπεδο όχι μόνο χωματερών, αλλά και επεξεργασίας. Ναι. Ουσιαστικά πρέπει να πούμε αυτό που λέει ο λαός, ασόψονται τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα, λέτε. Διότι η τεχνολογία και η επιστήμη έχει λύσει το πρόβλημα αυτό. Ναι. Έχει προτάσεις πολλά χρόνια για να λυθεί σωστά και προς όφελος της υγείας, του περιβάλλοντος και της τσέπης. Όταν λέτε ότι υπήρχαν προτάσεις, τι εννοείτε, διατυπώθηκαν προτάσεις να γίνουν εργοστάσια και δεν έγιναν. Όχι, λέω ότι η επιστήμη έχει την πρόταση για το πώς μπορούν να διαχειριστούν τα απορρίμματα. Ναι. Άρα δεν μας λείπει αυτό. Αυτό όμως λοιπόν που λείπει τόσα χρόνια και μιλάμε για μια παράδεκτη χωματερή 30 χρόνια σχεδόν στο Τεμπλόν, σε μια περιοχή στην Κέρκυρα, αντίστοιχα και στα άλλα Ιόνια νησιά, αυτό που έχει καθυστερήσει αυτή την εξέλιξη είναι ο τσακωμός ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα, το σπρόξιμο των κυβερνήσεων όλων στο να περάσει στον ιδιωτικό τομέα. Περιμένετε. Επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία διαγωνίζονται να πάρουν τη διαχείριση. Φυσικά, το σκουπίδι είναι φιλέτο, το ξέρετε όλοι, είναι χρυσάφι. Business μεγάλα, μεγάλη γίνεται εκεί, πολύ κέρδος. Αυτό λοιπόν είχε μια καθυστέρηση στην εξέλιξή του, στο να ανοίξει ως πεδίο κερδοφορίας. Τσακώνονται εκεί πάρα πολλοί φορείς. Ιδιωτικοί φορείς να μπουν σήμερα στην ανακύκλωση. Ιδιωτικοί φορείς να μπουν στην αποκομιδή, γιατί όπως θα γνωρίζετε... Και πού είναι το κακό σε αυτό, αυτό δεν καταλαβαίνω. Το κακό, να σας πω ποιο είναι. Το κακό είναι ότι ο κόσμος, ο λαός, πληρώνει μια και δύο και τρεις φορές τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ αυτό δεν γίνεται διαχείριση. Αυτή που γίνεται, όσο γίνεται και αυτή που θα γίνει με τη μορφή της επεξεργασίας της σύγχρονης, είτε των εργοστασίων που προτείνουν, γίνεται με ιδιωτικονομικά κριτήρια, άρα τα ανταποδοτικά τέλη πάνε στον ουρανό. Αυτό γίνεται σήμερα. Συγγνώμη, δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί δεν καταλαβαίνετε, πού είναι το δύσκολο. Η διαχείριση τι είναι, ποια είναι η διαχείριση που γίνεται τώρα. Η διαχείριση που γίνεται τώρα, μιλάμε για τα Ιόνια γενικά. Όχι, πείτε μου, για την Κέρκυρα συγκεκριμένα. Για την Κέρκυρα δεν γίνεται μια ουσιαστική διαχείριση. Αυτό που γίνεται ότι τα μαζεύουν και τα πετάνε στη χωματερή. Ναι, τα πάνε στα Άρα δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχουν ιδιώτες, δεν υπάρχει τίποτα. Οι ιδιώτες εκεί έχουν μπει στο κομμάτι της αποκομιδής. Δηλαδή, όταν οι Δήμοι στερούνται στελεχειακού δυναμικού με μόνιμη δουλειά, όταν στερούνται απορριμματοφόρων, όταν στερούνται πόρων. Έρχονται από άλλη χώρα αυτοί που εργάζονται στην αποκομιδή. Όχι, δεν έρχονται από άλλη χώρα. Είναι εργαζόμενοι στις εταιρείες δηλαδή. Είναι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από ποια χώρα έρχονται, οι οποίοι όμως αμείβονται με πολύ χαμηλότερους όρους. Και επίσης θέλω να σας θυμίσω, αν δεν το ξέρετε, ότι και οι συνθήκες που εργάζονται είναι απαράδεκτες. Εννοείται. Όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι απαράδεκτες συνθήκες. Όχι, συγγνώμη. Όταν δουλεύεις, ας πούμε, στην ιδιωτική ανακύκλωση, είτε στην Κεφαλονιά είτε στη Ζάκυνθο, μπορείτε να πάτε και με το κανάλι σας και να δείτε ότι οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν χωρίς εμβόλια, δουλεύουν χωρίς ρούχα. Είχαμε ατυχήματα θάνατο εργαζόμενου, γιατί στη λογική του κόστους οφέλους και των κερδών, ο ιδιώτης παίρνει τα λιγότερα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Άρα έχουμε λοιπόν, παλιά είχα μια μόνιμη δουλειά στην αποκομιδή, με την ευθύνη του Δήμου και του κράτους, γιατί ο Δήμος υποτίθεται ότι είναι ένας κρατικός φορέας, έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Εξαρτώμενος από το κράτος. Βεβαίως, είχαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είχαν συνθήκες υποτίθεται υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά όλα καταργήθηκαν σε μια πορεία και το μεγαλύτερο κομμάτι πέρασε σε εργολαβίες, όπου γίνεται ένα τεράστιο πάρτι. Και ταυτόχρονα σήμερα προκρίνονται λύσεις. Γιατί φυσικά το πρόβλημα έχει φτάσει εσείς τώρα, γιατί βουνό. Εσείς τώρα, πείτε μου, τι προκρίνετε εσείς. Εμείς προκρίναμε πολλά χρόνια νωρίτερα. Για την Κέρκυρα. Για την Κέρκυρα. Τι να γίνει στην Κέρκυρα. Η πρότασή μας και στην Κέρκυρα, και μάλιστα από το 2007 μπορώ να σας πω εκεί, αλλά και συνολικά ως κόμμα είχαμε πρόταση συνολική για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μιλάει για την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση. Μάλιστα. Αυτή είναι η τεχνική μορφή και ταυτόχρονα τους σπόρους. Ποιος να το κάνει αυτό? Για μας το κράτος με ενιαίο φορέα διαχείρισης, το οποίο κράτος θα πρέπει να σχεδιάσει και συνολικά τον τρόπο διαχείρισης. Αυτό που έκανε η κυρία Δούρου στην Αττική
Ήταν επιτυχημένο μοντέλο. Όχι βέβαια, η κυρία Δούρου τι έκανε. Επέκτηνε τη χωματερία τη φυλή. Α, το ότι έλεγε τα ίδια και ότι εγώ είμαι η κυρία Δούρου, με συγχωρείτε. Μα τα ίδια έλεγε, αυτό σα λέω. Έλεγε τα ίδια, αλλά με συγχωρείτε, η κυρία Δούρου. Ποιο είναι το άλλο μοντέλο που προετοιμάτε εσεί. Καταρχά δεν έλεγε τα ίδια. Τα ίδια έλεγε, αλλά. Το από το τι λέμε μέχρι το τι κάνουμε υπάρχει μια διαφορά. Ποιο είναι το διαφορετικό που λέτε. Το διαφορετικό που λέμε εμεί είναι ότι μιλάμε για μια λύση η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και την υγεία, δεν έχει ως κριτήριο δηλαδή τα τεράστια εργοστάσια της Υπήρου που πήγε και προχθές ο Πρωθυπουργός, που μιλάμε για εργοστάσια σύμμικτων που δημιουργούν απορρίμματα, διαχειρίζονται τα απορρίμματα και βγάζουν προϊόντα που καίγονται στο Βόλο για καρκίνο των κατοίκων, το RDF όπως ξέρετε. Μιλάμε λοιπόν για κομποστοποίηση που επιστρέφει στο περιβάλλον υγιώς και από εκεί και πέρα μιλάμε ότι αυτή την ευθύνη θα τη χρηματοδοτήσει το κράτος, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν θα το χρεωθεί ο λαός για 5 και 3 και 7 και 10 φορές παραπάνω. Να σας πω κάτι. Πού βρίσκει τα χρήματα. Πού βρίσκει τα χρήματα, δικά μας είναι τα χρήματα. Άρα. Δικά μας. Θα επιστρέψουν σε εμάς, σε υποδομές που μας χρωστάει το κράτος. Αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων επιλέγει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει συν, δεν ξέρω, 95%, 45% αν δεν κάνω λάθος, τους εφοπλιστές και τις άγονες γραμμές. Ακόμα και ποιος αν... Ποιος θα πάει στις άγονες γραμμές. Στις άγονες γραμμές ποιος πρέπει πηγαίνει. Να πάει ο φορέας. Μα εδώ είναι... Ποιος είναι ο φορέας. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Δεν θα τελειώσει η συζήτηση αυτή. Σας πειράζω λοιπόν. Όχι, δεν θα τελειώσει, αλλά νομίζω να σας πω κάτι. Άμα μου λέτε ότι το κράτος χρηματοδοτεί τους εφοπλιστές στις άγονες γραμμές. Ξέρετε που είναι οι άγονες γραμμές, να σας πω. Φυσικά λέτε να μην ξέρω. Εγώ ξέρω ότι τα διαπόντια νησιά στα Ιόνια. Με συγχωρείτε, εγώ ξέρετε τι ξέρω. Εγώ ξέρετε τι. Είναι άνθρωποι όμως. Ναι, και εκεί. Και στους Λειψούς. Εγώ ξέρετε τι ξέρω. Και στους Αρκιούς και στο Αγαθονήσι. Επίσης είναι άνθρωποι. Παντού είναι άνθρωποι. Εγώ ξέρετε τι ξέρω να σας πω. Ότι το μοντέλο που υπάρχει και στη χώρα μας αυτού της οικονομικής ανάπτυξης με κριτήριο το κέρδος που το κράτος εξαφανίζεται από παντού αλλά όταν υπάρχει δουλεύει πάλι για τον ιδιωτικό τομέα όταν υπήρχε στο μόνο που καταλάγει είναι ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, αυτός που παράγει να πληρώνει 200.000 φορές αυτό που οφείλει το κράτος να το επιστρέψει από τη φορολογιστία του. Εντάξει. Αυτό γίνεται. Ευχαριστώ, κύριε. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει να προσφέρει τίποτα θετικό για τη ζωή των ανθρώπων. Επειδή απευθύνεστε και μου λέτε ναι, ναι. Ότι έχουν ιδεολειψίες. Ναι, 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 γι' αυτό και εγώ συζητάμε. Λέω το εξής, ότι εσείς φαίνετε δύο παραδείγματα και προσπαθείτε μέσα από τα δύο παραδείγματα να κρύψετε το εξής, λέγοντας ότι έχουμε εμείς ιδεολειψίες. Βεβαίως η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κριτήριο το κέρδος, αλλιώς δεν επιβιώνει. Στο όνομα και στο βωμό του κέρδους, κύριε Λαζαρίδη, έχουν ανατραπεί όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Σήμερα η μισθή μέσος όρος είναι 400 ευρώ, γιατί αυτό προσβάλλει το κέρδος της επιχειρηματικότητας και τον ανταγωνισμό. Το στο όνομα και αυτό αυτά. Καταργούνται πείτε... και εσείς... Μισό λεπτά και ναι, ένα δευτερόλεπτο ναι, και σε μένα. Καταργούνται όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σκηνή κορδόνι από όλα τα κόμματα μέχρι σήμερα. Στο όνομα αυτού σήμερα το 95% των φόρων το πληρώνει ο εργαζόμενος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ενώ ο ιδιωτικός τομέας ο μεγάλος πληρώνει 5% και τώρα τον φοροαπαλλάσσεται ακόμη περισσότερο, στο όνομα του ιδιωτικού τομέα και του κέρδους απολύονται εργαζόμενοι. Η μερική απασχόληση τσακίζει κόκαλα, μιλάμε για εργασιακή αυτό ζούγκλα. Αυτό τα λέτε σε μένα, τα πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέω, γιατί τα εσείς πείτε στο τώρα... ΣΥΡΙΖΑ, εμείς... Ναι, να σας πω, και εσείς ψηφίσατε τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς φέρατε αυτές τις ανατροπές όταν ήσασταν προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Εκτός αν θέλετε, τι θέλατε κάθε δηλαδή, φορά. Να οδηγήσουμε τη χώρα που θέλατε την οδηγήσουμε. Άρα λοιπόν τα έχετε ψηφίσει. Όχι, μην μου έρχεται μια δικαιολογία όμως για αυτά. Όχι, θα μου απαντήσετε. Θα μου πείτε τη λύση, κυρία μου. Θα σας την πω. Θα μου πείτε τη λύση, τι προτείνετε. Θα σας την πω, αλλά πρώτα θα συζητήσουμε αυτό που είπαμε. Εντάξει, γιατί μου εμφανίσατε έναν παράδεισο για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό καταλάβατε. Αυτό σας είπα. Ακόμα και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ακόμα και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα ανταποδοτικά τέλη πάνε στον ουρανό και ταυτόχρονα, σας πω κύριε Παπαχρήστο, νομίζω το ξέρετε, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κιόλας. Τα ποσοστά που πρέπει να παίρνουν τα σκουπίδια στα αυτά τα εργοστάσια είναι συγκεκριμένα, η τόνη. Όσοι είναι κάθε φορά, ναι, όσα είναι κάθε φορά. Αν οι τόνοι δεν συμπληρωθούν, τότε οι συμφωνίες που κάνουν αυτά τα εργοστάσια είναι να πληρώνεται η διαφορά από την περιφέρεια. Άρα, από τους ή από τους δήμους, δηλαδή, ναι. Από το λέω, δηλαδή εγώ πρέπει να παράγω συνεχώς σκουπίδια
για να μην τα πληρώνω. Αυτή είναι η λογική αυτών των συγκεκριμένων εργοστασίων, των συγκεκριμένων, των σύμμικτων. Ναι, τα σύμμικτα ή όπως τα λέτε, ναι, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται καλή αποκομιδή από τους δήμους. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι γιατί η παραγωγή, η διαχείριση των σύμμικτων απορριμμάτων έχει ως αποτέλεσμα, για να μην τώρα κουράσουμε και τους τηλεθέσεις, και συγκεκριμένα προϊόντα. Τα οποία πουλιώνται με διαφορετικές τιμές. Αυτό που ζούμε στο Βόλο, τον καρκίνο δηλαδή που καίει εκεί η ΑΓΕΤ που παίρνει. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν η λογική της πρότασής μας για τη διαχείριση, η οποία σκοντάφτει ακριβώς στο ποια τεχνολογία προκρίνουν κάθε φορά. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα ανάλογα και με το επίπεδο της τεχνογνωσίας που έχει κάθε φορά. Άρα λοιπόν τώρα μην λέμε ότι υπάρχει μια ειρηνική σχέση ανάμεσα στον ιδιώτη, στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, για να το πούμε έτσι πιο θεωρητικά. Πώς και υπάρχουν και τέτοιες επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, δεν είναι απριόρι, το παράδειγμα. Υπάρχει αντίληψη νομοθεσία. Είπε ο Μητσοτάκης. Ο ΣΕΒ πάντως είπε ότι το 65% των προϋποθέσεων που απαιτεί επιχειρηματικότητα το πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο 35% το περνάει η Νέα Δημοκρατία από ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ, να σας πω κάτι, ο ΣΕΒ, και απλά οικονομικά δηλαδή, ο ΣΕΒ και ο επιχειρηματίας τι θέλει. Ακόμα και γι' αυτό που λέει φιλικό περιβάλλον και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη, δίκαιη ανάπτυξη, ανάπτυξη για όλους, πώς τη λένε κάθε φορά, πράσινη, βιώσιμη, αηφόρο. Πολλούς. Ναι, πολλούς, για όλους. Τι θέλει, τι προϋπόθεση θέλει για να επενδύσει ο μεγάλος, γιατί ο μεσαίος συνθλίβεται από το μεγάλο, μην τα μπερδέψουμε και αυτά. Θέλει χαμηλό μισθό. Η ανάπτυξη με τα δικαιώματα είναι πάντοτε ένα μείγμα. Όχι, είναι αντίθετα. Ναι, είναι αυτό, ότι χρειάζεται εκεί το μείγμα, εξαρτάται κάθε φορά. Γιατί πέρασαν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα, συγγνώμη, τώρα δεν πάνε για τη μείωση και των εργοδοτικών εισφορών. Αυτό. Κύριε Λαζαρίς, τι μας λοιπόν, λέτε τώρα. Υπήρχαν, μας υπήρχαν λέτε, παράλογες διεκδικήσεις, κύριε Παπαδάκη. Μας λέτε τους αγώνες, αυτό μας λέτε. Μας λέτε δηλαδή, να πάμε μας λέτε τώρα, δηλαδή για τώρα, να πάμε στο εργασιακό. Αυτά μην τα λέτε σε μένα. Θα τα λέω σε εσάς, όπως και εσείς λέτε τα άλλα σε μένα. Μην τα λέτε σε μένα, γιατί δεν είπα κάτι τέτοιο. Ακούστε να σας πω. Αλλά θα μάθετε να ακούτε και να δέχεστε, γιατί να σας πω κάτι. Σας άκουσα. Οι ιδέες σας, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είναι μειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Είστε σταθερά στο 5%. Λέτε τα ίδια πράγματα. Ήμουν αλλιώ και γε. Ήμουν. Όχι, μην το συζητάτε σε μένα αυτό. Και απευθύνεστε σαν εκπρόσωπο κόμματο, ο οποίο έκανε την εθνική συμφιλίωση, ο Αίμουσο Μητσοτάκη, με το Χαρίλα Φλωρά και τον Λεωνίδα Κύρκο. Αυτά τα πείτε αλλού. Όχι σε μένα. Και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έκανε την εθνική συμφιλίωση. Εντάξει. Σηκώνετε λίγο τον τόνο. Και αφήστε με να μιλήσω λιγάκι όμω. Γιατί μου είπατε ούτε λίγο ή πολύ ότι οι αγώνες ευθύνονται για το ότι θα κρίσει. Αφήστε με να πω εγώ τι κατάλαβα. Δεν είπα αυτό, κυρία μου. Ναι, κυρία Μπαλού λέγομαι. Δεν είπα αυτό. Κυρία Μπαλού. Μάλιστα. Ο κυρία σας, κυρία Μπαλού. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εσείς προσπαθείτε με ένα παράδειγμα, ενώ πριν μας φέρετε μερικά παραδείγματα για τους καλούς επιχειρηματίες, τώρα πήρατε ένα παράδειγμα κακού συνδικαλιστή, να μας πείτε δεν υπάρχουν. Ότι... Να μας πείτε, οι δικοί σας είναι πρώτοι, υπάρχουν. Αυτοί που σας στηρίζουν. Υπάρχουν. Οι κακοί είναι συνδικαλιστές είναι αυτοί που υπηρετούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Με τούτα και μετά, αλλά πάντως λοιπόν, το αναπτυξιακό και αυτό για το συνδικαλιστικό δεν το συζητήσαμε. Μα δεν με αφήνει να το πω. Δεν με αφήνει να πω λιγάκι, γιατί δεν θέλει ίσως να με αφήσει να πω ότι παρέα με το αναπτυξιακό, όλες τις περικοπές και όλους τους νόμους αντεργατικούς που έχουν περάσει και που θα συνεχιστούν, πάει νύχη κρέας και η καταστολή των αγώνων. Διότι ο λαός, όσο και αν ξεγελαστεί στην αρχή με μικρά πράγματα, όπως έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, στην πορεία θα θέλει να ζήσει καλύτερα. Οι αγώνες λοιπόν, έτσι δεν είναι, οι αγώνες λοιπόν θα αναπτυχθούν. Άρα λοιπόν τι έρχεται τώρα στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε τα πρώτα εμπόδια στην απεργία? Έρχεται με τα διάφορα μητρώα να φακελώσει εργαζόμενους, να εμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση, να μας βάλει στον καναπέ με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να εμποδίσει δηλαδή τη συζήτηση και τη συλλογική συζήτηση. Είναι ηλεκτρονική. Είναι ένα εναλλακτικό σενάριο. Ποιον κάναμε να μας βάλει τώρα, κυρία Μπαλού? Εντάξει, τώρα μιλάμε. Η έννοια των συνδικάτων και τη συμμετοχή είναι η συμμετοχή στη δράση, συζήτηση και. Είναι σοβαρό να σου πω. Είναι δημοκρατικό. Όχι, όχι, κυρία Μπαλού. Αυτή είναι η γνώμη σας. Να πούμε και εμείς τη δικιά μας. Λοιπόν, να την ακούσετε. Θέλω να μου σχολιάσετε λοιπόν, είναι λογικό σε μια επιχείρηση που εργάζονται 100, να παίρνουν αποφάσεις 5.
Όχι. Για μια απεργία. Όχι. Τι λέμε τώρα. Αυτό εμείς λέμε. Τι λέτε εσείς. Συμφωνείτε μαζί μου. Μα τι συμφωνούμε μαζί σας. Συμφωνείτε μαζί μου. Εμείς για τι πράγμα παλεύουμε. Συνελεύσεις των 30 ατόμων να παίρνουν αποφάσεις για απεργίες. Το ανάποδο λέμε εμείς. Ποιος εμείς λέτε εσείς. Λέμε συνελεύσεις όλων των εργαζομένων. Όλων. Τις οποίες τις πιο πολλές φορές. Θα σας πω πού προσκρούει αυτό. Πού προσκρούει. Θα σας πω πού προσκρούει. Γιατί δεν νομίζω ότι συζείτε για να παλέψετε για το εφικτό ή για να παλέψετε για το καλύτερο που πιστεύετε. Φαντάζομαι ακόμα και για τα παιδιά σας, δεν τους λέτε πηγαίνετε στο σχολείο με το εφικτό, του λέτε πηγαίνετε στο σχολείο και γίνετε όσο μπορείτε καλύτεροι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να πούμε ποιος υπονομεύει αυτή τη δράση. Ποιος υπονομεύει, αυτή τη δράση αφενός με συνδικάτα ή συνδικαλιστές που τάγουν τα τσιμιτσικότσι με την εργοδοσία και προωθούν τα σχέδια της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων και βάζουν στον πάγο τους εργαζόμενους. Τα υπονομεύει ο φόβος, η ανασφάλεια. Είμαι ο συνδικαλιστής. Περιμένετε. Είμαι ο συνδικαλιστής, τι θέλετε, γραμματέας του Σωματείου Βυρσοδεψιών Αττικής. Σωστά. Ναι. Γιατί να τα έχω κάνει τα τσιμιτσικότσι με τον εργοδότη μου. Μα γιατί να το κάνω, πέστε μου. Γιατί οι αντιλήψεις... Μα κυρία, κυρία Μπαλού μου, πέστε μου γιατί να το κάνω. Θα σας πω γιατί. Γιατί και ο συνδικαλιστής, ναι, όπως και οι πολιτικοί φορείς, ναι, έχουν τις αντιλήψεις τους. Άρα αν η αντίληψη στο συνδικαλιστικό, ναι, χώρο ταιριάζει με αυτό που λέμε κοινωνική ειρήνη, ειρήνη γιατί ανάμεσα δεν ταιριάζει με την κοινωνική ειρήνη. Με την ειρήνη ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, τότε προωθεί αυτό το δρόμο. Αυτό δείχνει η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε να υπάρχουν συνελεύσεις των εργαζομένων που να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ναι. Αυτό είναι η δεν μπορεί. Αυτή θέλουμε να την αλλάξουμε. Θέλετε να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία έχουν τεράστια και μεγάλη μαζική συμμετοχή. Το σωματείο στον κλάδο φαρμάκων, το σωματείο των εμποροϋπαλλήλων, των ξενοδόχων υπαλλήλων. Όπου δηλαδή το ΠΑΜΕ, έχει την πλειοψηφία ως αντίληψη, ναι, καταφέρνει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μαζικοποιεί όσο μπορεί και τα συνδικάτα και τις κινητοποιήσεις που νομίζω θα συμφωνήσετε, επειδή έχετε πολύ μεγάλη πείρα, ότι οι χιλιάδες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ, αναντίστοιχες βέβαια με τα προβλήματα, δεν έχουν καμία σχέση με το νεκροταφείο της ΓΕΣΕ. Και επειδή το συζητάμε, να θυμίσουμε επειδή ότι 24/9 λοιπόν, έχουμε απεργία. Επειδή 24/9 έχουμε απεργία. Ναι. Απέναντι όμως, στο νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα ΓΕΣΕ, Δημοκρατία. Για το νεκροταφείο της ΓΕΣΕ ευθύνεται και το ΠΑΜΕ. Καλά, δεν ευθύνεται το ΠΑΜΕ, αλλά να το συζητήσουμε άλλη ώρα. Γιατί αυτό, αν ήθελε το ΠΑΜΕ, θα μπορούσε η ΓΕΣΕ να ήταν. Να σκοτώσουμε τον Παναγόπουλο. Όχι, βέβαια. Τι να τον κάνουμε, να τον εκθρονίσουμε. Όχι, αυτό είναι θέμα των εργαζομένων. Όπως πήγανε στη Ρόδο. Είναι θέμα των εργαζομένων. Θέμα των εργαζομένων. Βγήκαν με τα δοστάρια να διαλύσουν το συνέδριο. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Τώρα δεν είναι και όσο ρεπορτάζ είναι αναλυθές. Γιατί μιλάμε τώρα για συνέδρια μελέτης. Όμως για να επιστρέψουμε και εμείς εδώ ζούμε και μέσα στα συνέδρια είμαστε. Όταν με τα συνέδρια συμμετέχουν νόθη συνδικαλιστές. Θέλετε ένας ο οποίος εξαιρέθηκε. Γιατί δεν έγινε το συνέδριο μετά. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το λύσει το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι θα το λύσουν. Όμως η ουσία σήμερα είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω, είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που θέλει και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, να μας επιβάλλει αυτήν τη λεγόμενη ικανοτικότητα. Να ζούμε δηλαδή ψάχνοντας κάθε μέρα μια δουλειά για κάποιες ώρες, να ζουν οι γονείς μας και εμείς και τα παιδιά μας χωρίς σύνταξη ή με ψίχουλα και να ψάχνουμε ένα ιδιωτικό φορέα. Ποιος ψηφίζει, κυρία Μπαλού. Ναι. Ψηφίζετε. Και αυτό μια διαπάλη είναι. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Υπό διάφορους όρους ψηφίζουμε. Εάν εγώ τον πατέρα μου που είναι συνταξιούχος, του αποκόψω τη σύνταξη, είμαι κυβέρνηση τώρα εγώ, και του αποκόψω τη σύνταξη, γιατί να με ψηφίσει. Να σας πω κάτι όμως. Έχει παραφρονήσει. Ναι, όχι, δεν έχει παραφρονήσει. Μπράβο. Όμως πρέπει γιατί, να καταλάβετε κι εσείς, κύριε Παπαχρήστο, ότι ο κόσμος, ο ταλαιπωρημένος αυτός κόσμος της εργασίας, που κάθε φορά που του πετσοκόβουν ένα δικαίωμα, αγωνίζεται σε αυτούς τους δρόμους, όπως και ιστορικά είναι γνωστό και το γνωρίζει ο κ. Ζαζαρίδης, που μας θυμίζει τις πραγματικά ιστορικές καταβολές του, των γονιών του, τους αγώνες δηλαδή, που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι και το αίμα που χύθηκε για να ζούμε εμείς όπως ζούσαμε. Άρα λοιπόν αυτός ο καημένος ο κόσμος που δουλεύει αγόγγιστα και παλεύει για τα δικαιώματά του, κάθε φορά που είναι προσωρινά αυτά σε ένα σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, επιτρέψτε μας.
Για να λέμε την πραγματικότητα που ζούμε, για να μην κοροϊδευόμαστε πια στην ελεύθερη αγορά και οικονομία. Έτσι είναι. Όλα αυτά είναι προσωρινά. Έρχονται λοιπόν και οι γνωστές υποσχέσεις και υποσχεσιολογία, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με αυτούς που δίνονται αριστεροί. Πάρε ένα κομματάκι τώρα, πάρε λίγο τώρα, πάρε λίγο φόρο από εκεί και συνολικά σου έχουν ανατρέψει όλο σου το επίπεδο ζωής προκειμένου μετά από μια κρίση να διασφαλίσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να θωρακιστεί η κερδοφορία της επόμενης μέρας. Αυτή η μάχη γίνεται μέσα σε αυτό το σύστημα. Και δεν θα τελειώσει ποτέ αν δεν τελειώσει και δεν ανατραπεί αυτό το σύστημα. Άρα μέσα σε αυτό, πρέπει να δουλέψουμε να πρέπει να παλέψουν οι εργαζόμενοι να κερδίσουν ό,τι τους πήραν και να εμποδίσουν τα χειρότερα. Πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Να είστε καλά, εμείς με αφορμή να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε, να καλέσουμε, πείτε το εσείς, να το πω εγώ. Λοιπόν, που ανοίγει σήμερα τις πύλες του. Εδώ η κάμερα σε μένα. Για 45 χρόνια. Από σήμερα αρχίζει. Εδώ. Γίνεται στο Πάρκο Τρίτσι με πάρα πολλές εκδηλώσεις και με Μίτσο Κουτσούμπα το Σάββατο βράδυ. Και 24 Ενάτου στην Απεργία. 24 Ενάτου στην Απεργία που λέει η κυρία Μπαλού.